Τα παιδιά κατάφεραν να σώσουν τη Μάνουα. Πριν εκτελεστεί για το έγκλημα που έκανε επειδή είχε προσφέρει καταφύγιο σε όλους εμάς. Καταφέραμε να ξεφύγουμε με το όχημά μας, που έπεσε όμως το ποτάμι και παρασύρθηκε από τα ρεύματα σε πολύ μεγάλη απόσταση από την πόλη της Λόπαρ. Τα ρούχα μας έχουν σχεδόν στεγνώσει. Μπαίνουμε στη λίμνη των θεών. Στη λίμνη των θεών? Τι σημαίνει αυτό? Μη, παιδιά, δεν πρέπει να προχωρήσουμε άλλο. Μάνουα, γιατί δεν πρέπει? Σε παρακαλώ, πρέπει να μας εξηγήσεις. Η περιοχή είναι ιερή και μόνο οι ιεροί σύντο κάνει να μπαίνουν. Ακόμα και οι βασιλιάδες δεν επιτρέπεται να μπουν. Η παράδοση λέει ότι τα πόδια μας μπορεί να σαπίσουν αν μπούμε σε αυτή την περιοχή. Α, μα δεν είναι όλα αυτά προλήψεις? Υπάρχει ένας άνθρωπος που τα πόδια του σάπισαν. Αδιαδόσεις. Ηρέμησε, Μάνουα. Θα μας πεις τώρα τι είναι ο ιερέας Σίντο. Είναι ο ιερέας που εκτελεί τελετές Σίντο και είναι από τα πιο σπουδαία άτομα της χώρας. Τι είναι η τελετέ Σίντο? Κάτι που έχει σχέση με το Θεό? Υπάρχει κανένα Θεός? Αλλά ο Θεός. Ένα τέρα. Αδερφάκι μου. Ένας πλαισιόσαυρος ή πιθανόν ένας πλαισιόσαυρος. Μας πλησιάζει. Μην ανησυχείς, είναι χορτοφάγη την όσαυρη. Είναι τόσο πολύ. Να καθάκι. Είναι όλα εντάξει? Γεια σου. Μου φαίνεται πολύ θηλυκός. Γκοτ, δεν θέλεις να έρθεις μαζί μας? Δεν είμαι κανένα παιδάκι του νηπιαγωγείου. Δεν μπορώ να παίζω με δεινόσαυρους. Ναι, έχεις δίκιο. Φαίνεται ότι γαργαλιέται. Ανόητη. Τι είναι αυτό? Μοιάζει με παλιό κάστρο. Θα είναι τα ερείπια των θεών. Εδώ και πολλά χρόνια, οι θεοί πάνω σε μια κυβωτό μοίρασαν τον ουρανό. Από τότε ζουν εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Μοίρασαν τον ουρανό και ήρθαν εδώ? Οι θεοί τοποθέτησαν πολλά ερείπια σε όλο τον κόσμο. Άφησαν τους ιερείς να διοικούν εκεί και κανένας δεν μπορεί να μπει μέσα. Γι' αυτό λοιπόν την ονόμασαν Λίμνη των Θεών, ε! Ξέρεις πολλά πράγματα. Νομίζω πως θα πρέπει να μας έμοιαζαν πάρα πολύ για να μοιράσουν τον ουρανό. Ξέρεις κάτι, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν κι εγώ. Hey boss, τι κάνεις? Φίλε, τι είναι αυτά? Έχεις σκοπό να μας ξαναμπλέξεις σε πελάτες? Ξεχνάτε πως και εμείς ήρθαμε στον κόσμο μοιράζοντας τον ουρανό. Δεν πρόκειται λοιπόν να χάσουμε τίποτα αν το ελέγξουμε. Με τρομάζεις. Φοβάσαι τα φαντάσματα, τίγρη? Όχι, δεν τα φοβάμαι. Η μαμά μου είπε ότι δεν υπάρχουν φαντάσματα. Τι συμβαίνει? Μην ανησυχείς, Μάνουα. Τα πόδια μας δεν πρόκειται να σαπίσουν. Είναι σάπιο. Τέλος πάντων, ας δοκιμάσουμε να μπούμε μέσα. Πώς θα μπούμε μέσα? Α, έχεις τέτοιο όπλο εσύ? Άνοιξε λοιπόν. Άνοιξε μόνη τη. Αυτό, μα τι είναι? Είναι κανείς εδώ?
Μήπως θα πρέπει να μείνουμε έξω. Εσύ φοβάσαι στα αλήθεια. Τι συνέβη, μπος? Τρομάξατε? Για πλάκα το έκανα, παιδιά. Εγώ δεν φοβήθηκα. Ελάτε τώρα, σας ζητώ συγγνώμη. Από την καρδιά μου. Η συγγνώμη σου δεν είναι αρκετή. Τι είναι αυτό? Υπάρχουν τέτοια πράγματα σε αυτόν τον κόσμο? Τι σημαίνει αυτό? Εγώ θα πρέπει να ρωτήσω. Αχ, νομίζω πως αυτό το κάστρο θα έχει πολλές ανέσεις. Ένα λουτρό με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, με άνετη κλιματιζόμενη αίθουσα. Άραγε, έχει τηλεόραση. Θέλω να παίξω με το βίντεο. Κι εγώ το ίδιο. Αφού έχει τόσες ανέσεις, θα έχει τότε και τηλεόραση και κλιματισμό. Πάμε λοιπόν. Πριγκίπισσα. Θέλω τόσο να δω λίγη τηλεόραση. Εσείς. Αν πάθει κάτι, πριγκίπισσα, εσύ θα φταίς. Γκόρι, έρχομαι. Ανησυχώ πολύ. Ελπίζω να μην σαπίσουν τα πόδια των παιδιών. Ναι. Αυτό το εύχομαι κι εγώ με όλη μου την καρδιά. Παιδιά, πού είστε? Εδώ. Εδώ πάνω, φίλε. Έλα, ανέβω από τις σκάλες. Έρχομαι. Είναι κυλιόμενες, δεν είναι όμορφες? Ναι, πράγματι είναι. Κινείται με υδροηλεκτρική ενέργεια, όπως ακριβώς και η πόρτα. Οχ, οι σκάλες κινούνται. Φοβάσαι? Ναι. Εντάξει, δεν είναι φάντασμα. Έτσι τρέχει. Έχω ξαναδεί αυτό το σχέδιο. Είναι... Αχ, έχω φαγούρα. Κάθε φορά που δεν θυμάμαι κάτι με πιάνει φαγούρα και ξύνομαι χωρίς σταματημό. Μπας, αυτό το κάστρο έχει πολύ ωραία πράγματα. Αλλά δεν έχει τηλεόραση. Έχει τόσες παράξενες αίθουσες εδώ. Δεν έχει όμως λουτρό. Δεν είναι και κάνα ξενοδοχείο, πριγκίπισσα. Συμφωνείς? Τι? Πέρασε πολύς καιρός από τότε που έχουμε να μείνουμε μόνοι. Άφησέ με. Έλα τώρα. Δεν μας βλέπει κανείς. Μα γιατί, Το κάστρο αυτό είναι ό,τι πρέπει για ερήπια των θεών. Αυτόματη πόρτα, χιλιόμενη σκάλα. Οι θεοί σε αυτόν τον κόσμο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Έλα εδώ. Τι έγινε με την πριγκίπισσα? Εσένα να μη σε νοιάζει. Hey, Ghost. Εκεί μέσα βρήκα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τι άραγε? Τι να είναι αυτή η αίθουσα? Μοιάζει με θέατρο. Μα γιατί καθόμαστε και τα βλέπουμε αυτά? Τι είναι αυτά? Δεν ξέρω, αλλά αναρωτιέμαι αν κινείται. Ενδιαφέρουσα σκέψη. Θα σε βοηθήσω εγώ. Καλύτερα να μην τα αγγίξετε. Τι θα κάνετε αν συμβεί κάτι παράξενο? Πού να ξέρουμε αν δεν συμβεί κάτι? Θα προσπαθήσω να βγάλω ένα κρύσταλλο. Τα κατάφερα. Βάλτε με στη θέση του. Έλα τώρα, μην φοβάσαι. Κάτι δείχνει στην οθόνη. Τηλεόραση είναι. Έτσι μοιάζει. Η εικόνα της είναι πολύ πιο καθαρή. Κάντε ησυχία, παιδιά. Κάτι ακούγεται. Αυτό έμεινε από τους προγόνους μας. Ο πλανήτης των προγόνων μας. Η κατάρρευση του πολιτισμού μας. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε άλλο. Οι προγονοί μας αποφάσισαν να διαφύγουν από τον πλανήτη. Πέρα από το χρόνο και το διάστημα. Πέρα από το χρόνο και το διάστημα. Γι' αυτό έφτιαξαν τον ταξιδιώτη του χρόνου που μπορεί να ταξιδέψει πέρα από το χρόνο και το διάστημα. Τον ταξιδιώτη του χρόνου? Ο ταξιδιώτης του χρόνου είναι...
Μα τι έγινε, γιατί χάθηκε